2.000 τρένα αξία 15 δισεκατομμυρίων ευρώ παρήγγειλαν οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι, κάποιο όμω δεν υπολόγισε σωστά τι διαστάσει, καθώ οι σειρμοί δεν χωρούν στι πλατφόρμε πολλών περιφερειακών σταθμών. Το πρόβλημα αναγκάζει την εταιρεία διαχείριση του δικτύου να προχωρήσει σε έργα ανάπλαση 1.200 σταθμών. Το ζήτημα όμω είναι ποιο θα τα χρηματοδοτήσει. Δεν πρόκειται να πληρώσουμε ούτε ένα σέντ για αυτό το έργο. Δεν είμαστε τόσο ανόητοι όπω κάποιοι νομίζουν, ξεκαθάρισε ο πρόεδρο τη Ένωση Περιφερειών τη Γαλλία. Την υπόθεση έφερε στο φω εβδομαδιαία σατυρική εφημερίδα. Το πρόβλημα προέκυψε επειδή η διαχειρίστρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου έδωσε λάθο διαστάσει των σταθμών στην εταιρεία χρήστη SNCF. Τα έργα στου σταθμού έχουν ξεκινήσει ήδη και το κόστο του μέχρι σήμερα φτάνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στο παράλογο σύστημα των γαλλικών σιδηροδρόμων που διαχωρίζει το χρήστη από τον διαχειριστή του δικτύου, επέριψε την ευθύνη ο Υπουργό Μεταφορών Φρεντερίκ Κιβιλιέ.